μας και να μας δώσει πραγματικά αυτό που έχει ο Θεός, έτσι. Και τι σημαίνει το να αναγνωρίσουμε Κύριο, είναι ό,τι έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός είπε στο Μωυσή, Μωυσή, εγώ είμαι αυτό που έχεις ανάγκη. Και οτιδήποτε έχουμε ανάγκη σήμερα στη ζωή μας, είναι αυτός είναι η απάντηση. Είναι ο Κύριος, είναι τα πάντα. Αρκεί η πίστη μας να τραφεί με τον Λόγο, για να μπορούμε να τον έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Αν το θέλουμε επιμένα, είναι επιμένας. Αν το θέλουμε προμηθευτή, είναι προμηθευτής. Αν το θέλουμε θαυματουργό, είναι θαυματουργός. Αν το θέλουμε δάσκαλο, είναι ο δάσκαλος. Αν το θέλουμε στήριγμα, είναι το στήριγμά μας. Αν τον θέλουμε πολεμιστή, είναι ο πολεμιστής που πολεμάει τον εχθρό για μας. Όπως ο Θεός πολέμησε τους Αιγυπτίους για το λαό του, στη Νέα Διαθήκη πολεμάει τα πονηρά πνεύματα για τα παιδιά του. Είναι ο πολεμιστής. Αρκεί η καρδιά μας να ανοίξει και να μπορεί να το δεχτεί όπως είναι. Δεν αλλάζει. Να το δούμε από όλες τις πλευρές του. Αν δούμε τον Θεό μόνο από μια πλευρά, θα τον ξέρουμε από αυτή την πλευρά. Αν τον δούμε από όλες τις πλευρές, θα τον ξέρουμε ολοκληρωτικά. Όχι τη μόνο μια πλευρά. Πώς είναι με έναν άνθρωπο, όταν τον δεις από αυτή την πλευρά, λες σε αυτό το κομμάτι αυτός είναι πολύ καλός. Στις άλλες πλευρές δεν τον έχεις δει. Όταν όμως τον δεις και στα άλλα επίπεδα, σε όλες τις πλευρές, λες είναι σε όλα καλός. Έτσι και ο Κύριος είναι στα πάντα καλός και αυτό είναι ο Κύριος. Είναι τα πάντα στη ζωή μας. Αρκεί η πίστη μας να τον δεχτεί απλά σαν μικρό παιδί τον λόγο του, γιατί είναι ο ίδιος που δεν αλλάζει χτες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Και σήμερα θα ακούσουμε έτσι το λόγο του Θεού και θα δούμε ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός και τι μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει πολλά πράγματα για να τα διδαχτούμε και να τα έχουμε πρακτικά στη ζωή μας. Έτσι. Είναι στο κατά Ματθαίο 14 κεφάλαιο, 15 εδάφιο, 1308 σελίδες. Έτσι. Τα παιδάκια θα κάτσουν έτσι ήσυχα να δώσουμε όλο το λόγο του. Έτσι. 1308, 14 κεφάλαιο, 15 εδάφιο. 1308, 14 κεφάλαιο, 15 εδάφιο. 5 ψωμιά και 2 ψάρια χορταίνουν περισσότερα από 5.000 ανθρώπους. Θα δούμε ένα θαύμα από Χριστού, πολύ γνωστό, έτσι. Το βρήκαμε όλοι. 14-15. Και όταν έγινε βράδυ, έφτασε αυτό οι μαθητές του λέγοντας, ο τόπος είναι έρημος και η ώρα έχει ήδη περάσει από όλη τα πλήθη για να πάνε στις κομοπόλεις και να αγοράσουν τροφές για τον εαυτό τους. Ο Ιησούς είπε σε αυτούς, δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δώστε τους εσείς να φάνε. Και εκείνοι λένε σε αυτόν, δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια και εκείνος είπε, φέρτε τα εδώ σε μένα. Και αφού πρόσταξε τα πλήθη να καθίσουν πάνω στα πόρτα, και παίρνοντας τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε και καθώς τα έκοψε, έδωσε τα ψωμιά στους μαθητές και οι μαθητές τα πλήθη. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια, 12 κοφίνια και μάτια, και αυτοί που έτρωγαν ήσαν μέχρι 5.000 άνδρες, εκτός λέει από τις γυναίκες και τα παιδιά. Ευχαριστούμε και αυτό. 5 ψωμιά, 2 ψάρια, και τι κάνανε. Χορτάσανε 5.000 ανθρώπους σύντομα στα γυναικόπαιδα που ήταν. Ένα μεγάλο θαύμα. Και θα δούμε τώρα, ο Κύριος μου έδωσε από το Άγιο Πνεύμα 12 αποκαλύψεις, να δούμε έτσι αναλυτικά πώς έγινε αυτό το θαύμα και τι μπορεί να μας διδάξει ο Θεός μέσα από αυτό το θαύμα. Το πρώτο που θέλουμε να δούμε, ότι όλα τα θαύματα είναι αποτέλεσμα κάποιου πράγματος, της αφιερωμένης ζωής. Και ο Ιησούς τι ήταν, αφιερωμένος στον Πατέρα. Και αυτό το θαύμα δεν το έκανε σαν θεότητα, το έκανε σαν άνθρωπος. Και να μας διδάξει κι εμείς ότι όταν κι εμείς έχουμε αφιερωμένη ζωή στον Θεό, ήταν στην Παλαιά Διαθήκη τους αφιερωμένους τους έκανε Ναζιραίους. Όταν βλέπαν ένα Ναζιραίο, έχουν μακριά μαλλιά στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς ήταν ο Σαμσόν και είχε 7 κοτσίδες. Λέγανε αυτός είναι Ναζιραίος. Είναι αφιερωμένος στον Θεό. Είναι ταγμένος στον Θεό. Και όλα τα θαύματα, σε κάθε μορφή, είναι αποτέλεσμα της αφιερωμένης ζωής. Και η αφιερωμένη ζωή τι κάνει, κάνει τον Θεό και ενεργεί θαυματουργικά. Έτσι ο Ιησούς θέλει να μας διδάξει κάτι, ότι σαν άνθρωπος είχε μια αφιερωμένη ζωή στον Πατέρα και από την ώρα που ήταν υπηρέτης του Πατέρα και προέκυψε ένα πρόβλημα, 5.000 άνθρωποι, 7.000 πως ήταν, ακούγανε το Λόγο του Θεού και ξαφνικά δεν είχαν πέρασει ώρα, δεν είχαν φτάνει αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά επειδή είχε αφιερωμένη ζωή στον Θεό, η πίστη του εμπιστευόταν τον Θεό
έλαβε αυτό το θαύμα και πραγματικά καλύφθηκε αυτή η ανάγκη. Και όλα τα θαύματα είναι αποτέλεσμα της αφιερωμένης ζωής. Και όταν μια ζωή είναι αφιερωμένη στον Θεό, ο Θεός την τιμάει. Και ξέρετε, η αφιέρωση είναι απόφαση. Για να αφιερωθεί κάποιος πρέπει να θέλει να αφιερωθεί στον Θεό. Παίρνει την απόφαση και συνέχεια τι κάνει, ανανεώνει αυτή την απόφαση, ώστε ημέρα με την ημέρα παραδίνει τα πάντα στον Θεό. Το πνεύμα του, την πίστη του, τη ζωή του. Και όταν η ζωή μας είναι αφιερωμένη στον Θεό, ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Και μπορούμε όλοι να έχουμε αφιερωμένη ζωή, να είμαστε αφιερωμένοι στον Θεό. Γιατί τον άνθρωπο δεν είναι αφιερωμένο στον Θεό, είναι το αντίθετο. Είναι αφιερωμένο στον κόσμο. Τι σημαίνει αφιερωμένο, είναι παραδομένο στον κόσμο. Το είπαμε και την άλλη φορά. Ο Θεός είναι μια ωραία αγάπη. Αλλά και η ζωή του κόσμου είναι μια κακή αγάπη. Όταν όμως ο άνθρωπος φεύγει από την κακή αγάπη του κόσμου, τι κάνει, παραδίνεται στην αγάπη του Θεού. Και σαν αποτέλεσμα, δηλαδή πριν ακόμα ο Ιησούς ζητήσει, λέει, Πατέρα, ευλόγησε εδώ τα ψωμιά και τα ψάρια. Ο Θεός έκανε το θαύμα. Γιατί άκουγε ο Πατέρας τον Ιησού, γιατί ήταν ταγμένος. Και όλοι μπορούμε να έχουμε αφιερωμένη ζωή στον Θεό. Τι σημαίνει αφιερωμένη ζωή? Μια ζωή που δεν συμβιβάζεται με τα πράγματα του κόσμου. Αλλά η μέρα και η νύχτα λέει, εγώ πιστεύω στον Κύριο. Ακολουθώ τον Κύριο, ξεπερνά όλα τα πράγματα με την πίστη μου στον Θεό και πάνω απ' όλα είμαι ο Κύριος και έχω τάξει, έχω παραδώσει τη ζωή μου στον Θεό. Δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου, αλλά ανήκω μόνο στον Θεό. Τι σημαίνει αφιέρωση? Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, ανήκουμε μόνο στον Θεό. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε είναι η πιστότητα του Θεού. Από την ώρα που ο Ιησούς είχε αφιερωμένη ζωή στον Πατέρα, ο Θεός τι έκανε, απέδειξε την πιστότητά του. Έκανε ένα θαύμα και δήλωσε πόσο πιστός είναι ο Θεός. Γι' αυτό είναι από τα στοιχεία τα βασικά του Θεού είναι η πιστότητα. Όλα λέει θα αλλάξουν. Και ο ουρανός και η γη θα αλλάξει, αλλά ο λόγος μου δεν αλλάζει. Και ο άνθρωπος πρέπει να στηριχθεί στην πιστότητα του Θεού. Αυτό το γνώριζε καλά ο Χριστός, ότι ο Θεός είναι πιστός. Και όταν εγώ έχω βάλει στη ζωή μου το θέλημα του Θεού, τιμάω το δικό του θέλημα, τότε εκείνος φανερώνεται με πιστότητα και ενεργεί στη ζωή μας. Γιατί είναι πιστός ο Θεός. Η μέρα και νύχτα μας δίνει τον ήλιο, το οξυγόνο, τα πάντα, που δηλώνει είναι πιστός ο Θεός. Και όταν εμείς έχουμε αφιερωμένη ζωή, παραδομένη ζωή στον Θεό, τότε εκείνος ενεργεί και φανερώνεται πιστός. Δηλαδή, πριν προλάβει να έρθει η ανάγκη, εκείνος ενεργεί την απάντηση. Δηλαδή, έβγαλε τον Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο και καθώς τους έβγαλε, τους τάιζε και 40 χρόνια. Η πιστότητα του Θεού, τα ρούχα τους λέει δεν χαλάσαν, τα παπούτσια τους δεν χαλάγανε, γιατί ο Θεός τους έτρεπε για 40 χρόνια με έναν υπερφυσικό τρόπο. Αν στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός ήταν τόσο πιστός, σκεφτείτε στη Νέα Διαθήκη, που είναι ανώτερη Διαθήκη, γιατί ήρθε ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του, πόσο ο Θεός θέλει να φανερωθεί πιστά στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, ζητάτε τη βασιλεία μου, ζητάτε τη δικαιοσύνη μου και όλα τα άλλα εγώ θα τα δίνω όταν εσείς τι. Έχετε παραδοθεί σε μένα. Είναι απόφαση να παραδοθώ στον Θεό. Είναι πραγματικά μια απόφαση του ανθρώπου, η μέρα με την ημέρα να παραδίνεται στον Θεό. Και ο Ιησούς είναι το παράδειγμα της αφιέρωσης. Και όταν βλέπω τον Χριστό, βλέπω ότι το παράδειγμα της αφιέρωσης. Και όλοι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα και να έχουμε μια ζωή που δεν αγαπάει τον κόσμο, αγαπάει τον άνθρωπο, δεν αγαπάει τις απολαύσεις του κόσμου, αγαπάει τον Θεό και είναι ταγμένη μόνο για τον Θεό. Τότε ο Θεός ενεργεί δυνατά πράγματα, υπερφυσικά θαύματα στο όνομα του Ιησού. Πώς γίνονται τα θαύματα όταν εμείς έχουμε αφιερωθεί στον Θεό? Στην αρχή ο Θεός μας δίνει ιδιαίτερα πράγματα, αλλά μετά για να έχουμε αυτή τη σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Πατέρα, που είναι εφικτή, πρέπει και εμείς να έχουμε αφιερωμένη ζωή κάθε μέρα στον Θεό, για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται απλά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε πολύ. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, την ώρα που προέκυψε το θέμα αυτό με τους ανθρώπους που δεν είχαν να φάνε, το Άγιο Πνεύμα τι έκανε? Έδωσε το Λόγο του Θεού στο Πνεύμα του Ιησού. Και καθώς το Άγιο Πνεύμα του έδωσε το Λόγο του Θεού, όλα τα θαύματα
Ιησούς κοίταξε στον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τον λόγο και το θαύμα έγινε και όταν εμείς πραγματικά κοιτάμε στον Θεό, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, θα μας ταΐσει με τον λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού τι κάνει, κάνει θαύματα. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι κοντά μας ημέρα και νύχτα να μας τρέφει. Ημέρα και νύχτα να μας δίνει το λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού είναι θαυματουργός λόγος για να μπορούμε να λαμβάνουμε ιδιαίτερα από τον Θεό. Γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος. Τι σημαίνει ο παράκλητος, είναι αυτός που είναι κοντά μας να μας στηρίζει, να μας βοηθάει πραγματικά για να μπορεί να μας δίνει το λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού τι κάνει. Είναι προϊόν θαύματος. Κάθε φορά που έχουμε ένα ζωντανό λόγο από τον Θεό στο πνεύμα μας, αυτός ο λόγος κάνει θαύματα. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα, μας τρέφει με το λόγο του Θεού και πού μας δίνει το Άγιο Πνεύμα το λόγο του Θεού, στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Και όταν το πνεύμα μας πάρει το λόγο του Θεού, αυτός ο λόγος τι κάνει, θα κάνει ένα θαύμα. Τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε αφιερωμένη ζωή στον Θεό για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί ιδιαίτερα θαύματα στη ζωή μας. Έτσι το τέταρτο, ο λόγος δημιούργησε πραγματικά. Έτσι πέντε ψωμάκια και δύο ψάρια. Και τα πέντε ψωμάκια γίναν 15, 25, 35, 45, 75, 205. Τι κάνει ο λόγος του Θεού, είναι δημιουργικός. Αν δούμε στην γέννηση όταν ο Θεός τέκρα δημιούργησε, ο λόγος του δημιουργεί. Και πρέπει εμείς να έχουμε πίστη που να πιστεύει στην δημιουργία του λόγου. Και όταν ο Θεός βάλει το λόγο του σε ένα κομμάτι στη ζωή μας, αυτός ο λόγος δημιουργεί. Ο λόγος του Θεού είναι δημιουργικός. Και θέλει να δημιουργεί στη ζωή μας, γιατί όσο μας δίνει καρποφορία στη ζωή μας, δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό λέει και στον Κατελιάνη 15ο κεφάλαιο, εγώ είμαι άγνωστος, ο Πατέρας είναι δημιουργός. Ό,τι λέει ζητάτε από τον Πατέρα, ο Πατέρας θέλει να σας το δίνει. Για ποιο σκοπό? Να έχετε, λέει, καρπό στη ζωή σας. Και όταν έχετε καρπό στη ζωή σας, δοξάζεται ο Θεός. Δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε, ο Θεός θέλει να απαντάει. Ο Θεός θέλει να απαντάει. Αρκεί και ο άνθρωπος να έχει πραγματικά αφιερωμένη ζωή, να κάνει την πλευρά του προς τον Θεό, για να μπορεί ο Θεός πραγματικά τι να κάνει με το λόγο του, να δημιουργεί. Αν δούμε όλη τη δημιουργία, θα δούμε ότι ο λόγος του Θεού δημιούργησε πλούσια, ό,τι και να δεις. Δεν υπάρχει κάτι στη δημιουργία που να είναι φτωχό. Όλα τα δημιούργησε πλούσια. Αν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα πλούσια, σκεφτείτε πώς θέλει να εργάζεται στη ζωή μας, όταν εμείς έχουμε τη αφιερωμένη ζωή. Τίποτα δεν έρχεται αν δεν είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Και η αφιέρωση είναι ένα σκαλοπάτι που ανεβαίνουμε. Ημέρα και νύχτα ανεβαίνουμε σκαλοπάτι, την αφιερωμένη ζωή του Θεού για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί. Υπάρχουν πολλά επίπεδα σχέσης και αφιέρωσης και όσο εμείς μεγαλώνουμε στην αφιέρωση, ο Θεός μπορεί να δημιουργεί με τον λόγο. Όλα είναι αποτέλεσμα του λόγου του Θεού. Όταν το Άγιο Πνεύμα τον γεννάει στη ζωή μας. Όχι το μυαλό μας. Όταν το Άγιο Πνεύμα τον γεννάει στη ζωή μας. Και όταν ο λόγος του Θεού ενεργεί πνευματικά στη ζωή μας. Γιατί αυτός ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Αν τον δούμε ότι είναι κάτι ζωντανό, θα μας μιλήσει. Αν τον δούμε ότι είναι απλά γράμματα για να μάθουμε, θα γεμίσει το μυαλό μας. Ο Θεός είναι πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Όταν εμείς τον δούμε ότι είναι κάτι ζωντανό και μπορεί να δημιουργήσει, δημιουργεί. Είναι ποια στάση έχουμε απέναντι στον λόγο. Πώς τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε σαν ένα βιβλίο για να μάθουμε ή τον βλέπουμε σαν κάτι που δημιουργεί. Ή τον βλέπουμε σαν κάτι που μπορεί να μιλήσει και να δημιουργήσει. Και εδώ πέρα τι μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα. Ότι πρέπει να βλέπουμε τον λόγο ζωντανά. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τον ενεργήσει κάπου, δημιουργεί. Και τι είναι αυτό που κάνει το λόγο να ενεργεί στη ζωή μας. Είναι η στάση μας, τίποτα άλλο. Όταν η στάση μας έχει στάση αγάπης προς τον Θεό, τότε αυτός ο λόγος από τη φύση του ήταν δημιουργεί. Στο Γιάννη, στο Δήμο, στην Άννα, στον κάτι, δημιουργεί. Όταν τον βλέπω ότι είναι κάτι ενεργό. Αν βλέπω το λόγο του σαν ένα βιβλίο για να μάθω πράγματα, σταματάω την πνευματική του ικανότητα.
Αφού εγώ είμαι πνεύμα, πρέπει να βλέπω το λόγο δημιουργικά. Και όλα τα θαύματα του Ιησού ήταν προϊόν του λόγου του Θεού. Ο ίδιος λόγος είναι. Αν ο λόγος έκανε θαύματα με τον Χριστό και τους προφήτες, μπορεί να κάνει και σήμερα και εμείς έχουμε την ίδια στάση. Και θέλεις ένα θαύμα στο σπίτι σου, θέλεις ένα θαύμα στη συγγένειά σου, θέλεις ένα θαύμα προσωπικό, θέλεις ένα θαύμα επαγγελματικό. Πού θα πάω να βρω το θαύμα? Εδώ είναι το θαύμα. Δεν χρειάζεται να πάω στο Άγιο Όρος, δεν χρειάζεται να πάω στην Τίνο, δεν χρειάζεται να πάω στο Ισραήλ. Πού είναι το θαύμα? Εδώ είναι. Είναι πώς πλησιάζω το λόγο. Αν τον πλησιάσω ότι είναι κάτι ζωντανό, θα αρχίσει να ενεργεί στη ζωή. Πώς θα έκανε ο Ιησούς τα θαύματα? Με τον ίδιο λόγο τα έκανε. Πίστευε στην ικανότητα του λόγου. Είχε μια ζωή που ήταν παραδομένη στον Θεό και αυτός ο λόγος από το Άγιο Θεάματι κάνει θαύματα. Είναι το ίδιο πνεύμα που είχε ο Χριστός, είναι κοντά μου. Είναι ο ίδιος λόγος που δεν αλλάζει. Είναι το ίδιο να μπορεί να ενεργεί στη ζωή μας. Μικρά θαύματα, μεγάλα θαύματα. Και οτιδήποτε παίρνεις από αυτό είναι θαύμα, ό,τι και να πάρεις. Μια κατανόηση, μια απάντηση, μια βοήθεια είναι θαύμα. Ό,τι και να πάρεις από τον Θεό είναι θαύμα, ό,τι και να πάρεις. Και είναι όλα προϊόν του λόγου. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μας τρέφει με τον λόγο. Το μυστικό ποιο είναι, να έχουμε πνευματική σχέση με τον λόγο. Όταν ανοίγουμε τον λόγο, να πλησιάσουμε κάτι ζωντανό. Η στάση μας να είναι ταπεινή, γιατί τι λέει ο Θεός, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Και πού είναι η υπερηφάνεια, στο μυαλό είναι. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και όταν ο άνθρωπος απλά λέει, Κύριε, δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, τότε αρχίζει ο λόγος και του μιλάει. Αρχίζει ο λόγος και τον ετρέφει. Αρχίζει ο λόγος και τον ετρέφει, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολίτης. Αν έκανε ένα θαύμα να τον ρίξω, θέλει να κάνει και με σένα και με μένα, όλη η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Για ποιο λόγο να είναι θαύμα? Για να ακούσει ο κάθε άνθρωπος ότι ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Δεν περιορίζεται από τα συστήματα του κόσμου ο Θεός. Είναι ο κυρίαρχος. Είναι πνεύμα. Τι είναι αυτό που ελκύει τον Θεό να κάνει θαύματα? Να πάρουμε ένα μεγάλο κτίριο για να κατέβει ο Θεός. Η καρδιά η ταπεινή τον ελκύει. Τίποτα άλλο δεν ελκύει τον Θεό. Η καρδιά η ταπεινή που πιστεύει ότι ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ. Τίποτα άλλο. Τι είναι ταπεινότητα? Αυτός που υποκλίνεται στον λόγο του Θεού. Και όταν εγώ υποκλίνομαι στον λόγο του Θεού, τότε ο λόγος δημιουργεί στη ζωή μας. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Το πέμπτο. Ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά και τα ψαράκια, τα σήκωσε στον ουρανό και τα ευλόγησε. Ζήτησε το θαύμα από τον Πατέρα με αυτή τη στάση. Που σημαίνει ότι πρέπει να ζητάμε το θαύμα του Θεού στη ζωή μας. Πώς το ζητάμε? Με την πίστη και την προσευχή. Καθώς ανοίγουμε την καρδιά μας στον Θεό και πιστεύουμε ότι αυτό είναι η απάντηση για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Δηλαδή ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Και προσευχήθηκε έθερμα στον Θεό. Και ο Θεός σταμάτησε για 3 χρόνια και 6 μήνες να βράχει. Μετά ξανά το σαβρωγείο. Γιατί ζήτησε έθερμα από τον Θεό. Και ο Ιησούς είχε μια πίστη έθερμη προς τον Πατέρα. Πίστευε στην απάντηση του Θεού. Και εμείς πρέπει κάθε μέρα να ζητάμε από τον Πατέρα. Όχι φτωχά πράγματα, αλλά το θέλημά του που είναι πλούσιο θέλημα. Δημιουργικό θέλημα. Και αυτό το θέλημα έχει ένα σκοπό, να ευλογεί τη ζωή μας και να δίνει τη δόξα στον Θεό. Να ευλογεί τη ζωή μας και να δίνει τη δόξα στον Θεό. Γιατί ο Θεός πραγματικά, και ο Ιησούς τι μας διδάσκει εδώ πέρα, ότι μπορούμε κι εμείς να στρεφόμαστε στον Θεό. Μέσα στην ερημιά πήρε τα ψωμιά και τα ψάρια, στράφηκε στον Θεό και το θαύμα άρχισε να γίνει. Δεν σκεφτείτε. Λίγα ψωμάκια και λίγα ψαράκια να πολλαπλασιάζονται. Να γεμίζει το ένα κοφίνι, να γεμίζει το άλλο κοφίνι, να γεμίζει το άλλο κοφίνι. Ο λόγος του Θεού δεν στερεύει, είναι δημιουργικός. Τι ήταν αυτό που έλκυσε τον Πατέρα να κάνει το θαύμα? Η ταπεινή στάση του Ιησού και η αφιερωμένη ζωή. Και το Άγιο Πνεύμα αμέσως έδωσε το λόγο της πίστης. Και το θαύμα άρχισε να γίνεται απλά. Δεν χρειάζεται να πάρουμε λεξικά για να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Χρειάζεται απλότητα καθώς. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, λέει μία, πως ο διάβολος σας κλέψει την απλότητα. Τι κάνει ο διάβολος? Κλέβει την απλότητα τους ανθρώπους. Έκανες αυτό, άντε φτάνει, ξανακάνει και κάτι άλλο να βρεις στον Θεό. Ξανακάνει και κάτι άλλο να βρεις στον Θεό. Ξανακάνει και κάτι άλλο να βρεις στον Θεό.
και στο τέλος άνθρωπος κάνει περιπλανείται 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Και δεν βρίσκεται τον Θεό. Όταν όμως έχει την απλότητα στη ζωή του, να μπορεί να πλησιάζει τον Θεό απλά, να πιστεύει στη χάρη του Θεού, να πιστεύει στην απλότητα του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί απλά στη ζωή μας, στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Θεό. Γιατί με τη σοφία του Θεού έκανε, μόνο με τη σοφία του κόσμου. Και αυτό που είναι δυνατό του Θεού φαίνεται ασθενές για τον κόσμο. Και όμως αυτό το ασθενές είναι το ισχυρό του Θεού, η απλότητα. Για ποιο λόγο έκανε ο Χριστός το θαύμα, μας την τάξη το έκανε. Και αφού ο Θεός το έκανε τότε, μπορεί να κάνει σήμερα θαύματα σε κάθε περιοχή στη ζωή μας. Σε κάθε κομμάτι στη ζωή μας, αρκεί η πίστη μας να το πιστεύει. Και όταν προκύπτει μια ανάγκη το Άγιο Πνεύμα, είναι παρόν να εργαστεί εκείνος όλα τα θέματα στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού. Περισσέψα λέει 12 κοφίνια, περισσέψα. Τι θέλει να μας δείξει το περίσσευμα. Φάγανε όλοι οι άνθρωποι τη πίστη και περίσσευμα. Όταν δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου, αυτό που μπαίνει μέσα σου από το Άγιο Πνεύμα, όχι μόνο τη δικιά σου ζωή σώζει, αλλά έχει και περίσσευμα. Μετά το παίρνεις αυτό και το μοιράζεις. Ό,τι έχει η καρδιά μιλάει το στόμα, λέει στις άλλους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν κάνει φτωχά πράγματα. Ό,τι και να κάνει είναι πλούσιο, αντί να το δούμε πνευματικά. Όχι μόνο φάγανε όλοι οι άνθρωποι, αλλά περισσέψαν 12 κοφίνια. Στις πράξεις των Αποστόλων, η σκιά του Πέτρου, η σκιά, θεράπευε τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί είχε περίσσευμα χάρης ο Πέτρος, περίσσευμα. Και ο Θεός δεν θέλει να πάρεις παράδειγμα ένα ποτήρι. Θέλει να πάρεις περίσσευμα, να ξεχυλίζει. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η πηγή του Θεού. Όποιος διψάει, εγώ θα του δώσω άφθονο νερό. Όχι πολύ λίγο νεράκι, απεριόριστα ποτάμια νερού θα τρέξουν. Ποτάμια αγάπης, ποτάμια σοφίας, ποτάμια πίστης, ποτάμια εξουσίας και θα τον πλημμυρίσω με ατελείωτα ποτάμια. Γιατί πραγματικά ο Θεός είναι πάντα Θεός αυθονίας. Πίστευε στην αυθονία του Θεού και δεν θα σε προδώσω τους. Πίστευε. Πίστευε στο περίσσευμα του Θεού και ο Θεός πραγματικά θα σου δώσει ευλογία που θα έχει περίσσευμα. Σε όλα τα επίπεδα θα σου δώσει ευλογία όχι μόνο να χορτάσει τη ζωή σου, αλλά αυτή η ευλογία να πάει και σε άλλους ανθρώπους για να μπορούν και οι άλλοι να πάρουν από το περίσσευμα που σου δίνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν κάνει φτωχά πράγματα. Το έργο του είναι μεγάλο έργο και θέλει πραγματικά όχι μόνο να έχουμε, αλλά να δίνουμε από αυτό που έχουμε. Να έχουμε περίσσευμα. Γι' αυτό κάνουμε τώρα συνεχόμενα μαθήματα να απελευθερώσουμε τον πλούτο που έχουμε μέσα μας. Με τον Λόγο του Θεού. Όταν πιστέψεις ότι είσαι φτωχός πνευματικά, φτώχεια βγαίνει. Όταν ο Λόγος του Θεού σου λέει ότι σε έχει πλουτίσει ο Θεός με τον Χριστό, πνευματικός πλούτος βγαίνει και αυτός ο πλούτος έχει ένα σκοπό να δοξάζεται αληθινά ο Κύριος μέσα από αυτό τον πλούτο στο υπέροχο όνομα του Ιησού, το έθνο. Ο Ιησούς λέει, δίδαξε τους μαθητές με αυτό που έκανε. Θα το δούμε παρακάτω. Ό,τι κάνει ο Χριστός μέσα στις γραφές είναι διδακτικό. Το έκανε για να το δουν οι μαθητές, να το βλέπουμε σήμερα και να διδαχτούμε κάθε ενέργεια του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός ήρθε να μας διδάξει τι, τα πνευματικά πράγματα. Πώς να ζούμε με τον Θεό, πώς να μιλάμε στον Θεό, πώς να λαμβάνουμε τον Θεό. Οτιδήποτε έκανε ο Ιησούς είναι διδακτικό. Έτσι, το έδωμα, το όδωρο, τι τους είπε ο Χριστός, δεν έχουν ανάγκη λέει, να πάνε στην πόλη, δώστε τους εσείς να πάνε, προσέξτε. Γιατί είπε ο Ιησούς, δώστε τους εσείς, αφού ήξερε δεν είχαν οι μαθητές τροφή να δώσουν. Τους παρακινούσε να κάνουν αυτό που θα έκανε ο ίδιος. Σαν να τους έλεγε, τόσο καιρό είμαι κοντά σας, δεν μάθατε από τα άλλα θαύματα που έκανα. Και να σας πω εγώ πώς μαθαίνεις από τα θαύματα. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, όπως ήταν ο Ιησούς, σαν άνθρωπος, που ήταν σε μεγαλύτερο πνευματικό επίπεδο χάρης και ο Θεός τον χρησιμοποιούσε και παρακολουθείς την κάθε ενέργεια που κάνει, τον κάθε λόγο που κάνει, τότε το Άγιο Πνεύμα σε διδάσκει πώς ενεργεί ο Θεός με τον άνθρωπο αυτό. Και μαθαίνεις τα πνευματικά πράγματα, σαν να τους έλεγε ο Χριστός, κάντε εσείς το θαύμα. Γιατί εγώ είμαι κοντά και σας διδάσκω. Που σημαίνει ότι ο Κύριος τι κάνει, μας προτρέπει
να ανέβουμε στην πίστη, μας προτρέπει να μπορούμε να μεγαλώσουμε πνευματικά, μας προτρέπει να μπορούμε να είμαστε δοχεία της ευλογίας και της απάντησης του Ιησού. Γι' αυτό τους λέει, δεν έχουν ανάγκη να πάνε στην πόλη. Δώστε τους εσείς να πάνε. Αφού δεν είχαν μαθητές, που δεν το βρίσκανε. Τους προτρέπει να κάνουν αυτή το θαύμα. Που σημαίνει ότι ο Κύριος επιθυμεί τα παιδιά του να μεγαλώνουν πνευματικά και να μπορούν να είναι η απάντηση πραγματικά στις ανάγκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ένατο, τι σπόρο δώσαν οι μαθητές, ψωμιά και ψαράκια. Τι σπόρος γύρισε στον κόσμο, ψωμάκια, πολλά και ψάρια. Που σημαίνει, το έχουμε πει πολλές φορές, ό,τι σπόρο δίνουμε στον Θεό, ο Θεός παίρνει το σπόρο, τον ευλογεί και επιστρέφει στη ζωή μας. Αν του δώσουμε σπόρο αφιέρωσης, θα επιστρέψει αφιέρωση στη ζωή μας. Αν του δώσουμε σπόρο προσευχής, θα επιστρέψει προσευχή στη ζωή μας. Αν του δώσουμε σπόρο αγιότητας, θα επιστρέψει αγιότητα στη ζωή μας. Αν προσφέρουμε στην Εκκλησία του χρήματα, θα επιστρέψει οικονομική ευημερία στη ζωή μας. Ό,τι δίνουμε στον Θεό, ξαναγυρνάει στη ζωή μας. Πώς γίνονται τα θαύματα, καθώς υπάρχει σπόρος. Και ποιος είναι ο καλύτερος σπόρος για το θαύμα, είμαστε εμείς. Για να γίνει ένα θαύμα στο χωράφι, χρειάζεται σπόρος. Χρειάζεται ένα χωράφι, μία γη και ένα σπόρος. Πηγαίνει ο Γεωργός, παίρνει το σπόρο και το χωράφι δέχεται το σπόρο και γίνεται το θαύμα. Ο Χριστός είναι ο σπόρος του Θεού, εμείς είμαστε, η καρδιά μας είναι η γη του Θεού, το χωράφι. Έρχεται ο σπόρος μέσα και παράγει το θαύμα της αύξησης, της αφιέρωσης και μεγαλώνεις πνευματικά, γιατί εσύ είσαι ο σπόρος για να ευλογηθείς εσύ. Έχει να κάνει με τη στάση μας, με την πίστη μας και οτιδήποτε σπόρο δίνουμε στο Θεό θα γυρίσει στη ζωή. Αν κάποιος πραγματικά εξητάει αληθινά τον Θεό, θα τον λέμε. Αν κάποιος επιθυμεί την πρόοδο για τον Θεό, θα τη λάβει. Αν κάποιος επιθυμεί να υπηρετήσει το σπίτι του Θεού που είναι εκκλησία, θα γυρίσει στο δικό του το σπίτι. Αν κάποιος επιθυμεί να ευλογήσει τον κόσμο, θα γυρίσει στη δικιά του τη ζωή. Ό,τι σπέρνουμε, θα ρίζουμε. Αν ευλογούμε την Αλβανία, θα γυρίσει στην Ελλάδα. Αν ευλογούμε άλλα σπίτια, θα γυρίσει στο σπίτι μας. Αν υπηρετούμε άλλους ανθρώπους στην οικογένεια του Θεού, θα γυρίσει στα δικά μας τα πράγματα. Η προσφορά επιστρέφει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να προσφέρουμε στον Θεό και να μην επιστρέψει. Και πώς το προσφέρουμε, πνευματικά διαπίστεως για το Ευαγγέλιο, για το έργο του Θεού, για την Εκκλησία του Θεού, και αυτό επιστρέφει κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό κάθε Κυριακή που κάνουμε ένα σπόρο, δηλαδή προσφέρουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Γιατί όλη η Εκκλησία καλύπτεται διαπίστεως οικονομικά, δεν μας δίνει άσχετα. Αλλά αυτός ο σπόρος που δίνουμε, 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ, από την ώρα που το δίνεις για το Ευαγγέλιο, ξαναγυρνάει στη ζωή σου. Στο επιστρέφει ο Θεός. Σου ανοίγει δρόμο. Αυξάνει τα οικονομικά σου. Ευλογεί τη δουλειά σου. Επιστρέφει. Ο κάθε σπόρος επιστρέφει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι στον Θεό και να μην γυρίσει. Και ο μεγαλύτερος σπόρος είναι εμείς να επιθυμούμε αληθινά τον ίδιο τον Θεό. Και αν εμείς τον επιθυμούμε, θα γυρίσει και θα έχουμε πνευματική πρόοδο και χάρη του 11ου αναδύο. Ο Θεός τι έκανε με αυτό το θαύμα, δήλωσε κάτι, ότι εγώ είμαι με τον Ιησού Χριστό. Και κάθε ενέργεια της παρουσίας του Θεού τι κάνει, δηλώνει ο Θεός που βρίσκεται. Και όταν υπάρχει πίστη και αφιέρωση, ο Θεός δηλώνει ότι είναι με τα παιδιά του. Έρχεται το Πνεύμα, έρχεται η χάρη του Θεού, έρχονται τα χαρίσματα του Θεού, έρχονται οι απαντήσεις, έρχονται οι θεραπείες, έρχεται η βοήθεια, γιατί ο Θεός δηλώνει που είναι. Δεν έχει αλλάξει. Έρχονται δώρα πνευματικά. Γιατί ο Θεός δηλώνει ότι είναι με το δικό του σπέρμα. Πού είναι ο Θεός? Με το σπέρμα που απλά τον πιστεύει απλά. Και έχει σημαία το έργο του Σταυρού και από εκεί βρίσκει ιδιαίτερη χάρη και έτσι ο Θεός δηλώνει ότι είναι. Και με τον Χριστό και με την Εκκλησία του Χριστού και με τα παιδιά του Χριστού. Δηλώνει πραγματικά καθώς στέλνει το πνεύμα του. Και χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορείς να καταλάβεις το. Και πώς έρχεται το Άγιο Πνεύμα, καθώς αγαπάω τον Χριστό. Καθώς θέλω τον Χριστό. Καθώς επιθυμώ τον Χριστό. Γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, εκείνος είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι, Αγίου και πυρή. Τι σημαίνει βάπτισμα, σε βυθίζει. Σε παίρνει και σε βάζει μέσα στο πνευματικό βασίλειο.
σε παίρνει και σε βάζει μέσα στα πράγματα του Θεού. Σου δίνει δικαιώματα βαπτισμού. Δεν μπορείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού χωρίς τι. Κεντρικό σημείο των Χριστών. Δεν μπαίνεις. Εκείνος είναι ο βαπτίζων. Σε παίρνει και σε βουτάει στη θάλασσα του Θεού. Που είναι το πνευματικό βασίλειο. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι η θεία. Πώς μπορείς να μπει στη Βασιλεία αν δεν μπεις από την πόρτα της Βασιλείας. Ποια είναι η πόρτα της Βασιλείας, είναι το έργο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να μπεις, γι' αυτό αν δούμε στην γέννηση τον άνθρωπο σταμάτησε, ο Θεός τον έβγαλε από τον παράδεισο και έβαλε χερουβίμ και το απαγόρευσε να ξαναμπεί στον παράδεισο. Που σημαίνει ο παράδεισος του Θεού είναι η Βασιλεία, η Εκκλησία, το πνευματικό κομμάτι και δεν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι χωρίς να πας στη θύρα που είναι το έργο του Ιησού για να βρει στην δεύτερη χάρη. Και το 12ο που είναι πάρα πολύ πραγματικό, πολλοί αναρωτιούνται τι έχει ο Σταυρός του Ιησού, τι έκανε ο Χριστός. Εάν θα δούμε την επίγεια διακονία για τα 3 χρόνια που υπηρέτησε, αυτό που έκανε στα 3 χρόνια είναι μια μικρογραφία σε αυτό που έχει ο Σταυρός, αλλά περιόριστο. Τι έχει ο Σταυρός, θαύματα προμήθειας, θαύματα συγχώρεσης, θαύματα αύξησης. Όλη η επίγεια διακονία είναι μια μικρογραφία σε αυτό που έκανε. Γι' αυτό λέμε το έργο του Ιησού είναι άμετρο, δεν μετριέται. Αν εδώ ταΐσαι 5.000, το έργο του Ιησού μπορεί να ταΐσαι δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, είναι απεριόριστο, χωρίς μέτρο. Ό,τι έκανε στην επίγεια διακονία είναι μια εικόνα του Σταυρού. Τι έκανε στην επίγεια διακονία, όπως σας πλησίασε τον άνθρωπο, αγκάλιασε τον κουρασμένο, θεράπευσε τους ανθρώπους, τους έδωσε ελπίδα, τους έδωσε χαρά, έφερε το Άγιο Πνεύμα επάνω τους. Αυτό κάνει το έργο του Χριστού. Ό,τι είναι η επίγεια διακονία είναι μια μικρή εικόνα σε αυτό που έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάμε στον Θεό με πολύ πίστη. Γιατί ο Θεός που αγαπάμε είναι πλούσιος Θεός. Δεν είναι φτωχός Θεός. Δεν είναι μίζερος Θεός. Μίζερος είναι ο διάβολος. Και το Πνεύμα στέλνει και χαρίσματα δίνει και απαντάει στη ζωή μας και το έχουμε δει άπαντες. Δεν έχει μιζέρια ο Θεός, ο θρόνος του είναι ανοιχτός. Γι' αυτό μας προτρέπει η μέρα και η νύχτα να πηγαίνουμε στον θρόνο του Θεού. Με προσευχή, με θάρρος και να λέμε Κύριε, είσαι ο πατέρας μας. Ερχόμαστε σε σένα. Δεν θέλουμε να πάμε στον κόσμο, Κύριε. Σε σένα ερχόμαστε. Και εσύ θα μας πας όπου θέλεις. Αυτό του αρέσει του Θεού. Αν πάμε στον κόσμο να βρούμε τη λύση, τότε φεύγουμε από τον Θεό. Στον Θεό θα πάμε. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Και αυτό το μήνυμα, αυτό το θαύμα μας διδάσκει τι κάτι. Ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό που είναι η πηγή για όλα τα πράγματα. Είναι η πηγή για όλα τα πράγματα. Και να κρατήσουμε αυτές τις απλές αλήθειες. Απλές αλήθειες. Από το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο απλές. Ξέρετε, όλα τα κηρύγματα που διδάσκω τα παίρνω μέσα το χάρισμα του λόγου γνώσεως. Τα χαρίσματα είναι 9. Λόγος σοφίας, λόγος γνώσης, διάκριση πνευμάτων. Αυτά τα 3 χαρίσματα είναι χαρίσματα αποκάλυψης. Αποκαλυπτικά, δεν είναι αποκάλυψη. Ενέργεια πίστης, ενέργειες θεραπείων, ενέργειες δύναμης είναι χαρίσματα δυνάμεως. Προφητεία, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών είναι χαρίσματα έκφρασης, εκφραστικά χαρίσματα. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Δεν θέλει τίποτα από τη δικιά μας κάθεση. Θέλει μόνο τη διάθεσή μας, την προαίρεσή μας, την επιθυμία μας, το πνεύμα μας και εκείνος μας πλουτίζει. Γι' αυτό ο Ιησούς στο Σταυρό φτώχευσε για να πλουτίσει εμάς σήμερα. Τα έχασε όλα για να τα πάρουμε εμείς. Είναι ο πλούτος του Σταυρού. Και όταν μιλάμε για το Σταυρό, μιλάμε για κάτι πνευματικό. Μιλάμε για την προσφορά του Χριστού που έγινε η ανταλλαγή των ανθρώπων. Δεν μιλάμε απλά για το σύμβολο. Αυτό είναι ένα σύμβολο. Μιλάμε για την πνευματική έννοια του Σταυρού. Γιατί όταν έγινε η προσφορά του Ιησού, έγινε ένα δικαστήριο, το ξέρουμε. Ο Ιησούς τι είπε, Πατέρα, εγώ θα πάρω πάνω μου όλα τα βάρη και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Έγινε δίκαιο. Και ο Πατέρας τι έκανε, επειδή είναι δίκαιος Θεός, τι έκανε. Τράβηξε το πρόσωπό του από τον Ιησού, όταν πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες και τιμώρησε την αμαρτία. Την τιμώρησε. Με θάνατο. Και από την ώρα που ο Υιός πήρε την αμαρτία, μπήκε κάτω από την τιμωρία του θανάτου. Και πήγε στον Άδη για 3 ημέρες και πλήρωσε για όλα τα λάθη μας, για όλες τις αμαρτίες και όταν έγινε αυτό άφησε στον Άδη κάτω όλες τις παραβάσεις. Και μετά με το αίμα ο Πατέρας τον ανέστησε
και έφερε τη δικαιοσύνη, που σημαίνει ο Σταυρός είναι μια πνευματική αλήθεια, που τι, τιμωρηθήκαν και γίναν τα πάντα εκεί, που σημαίνει ο άνθρωπος πρέπει να ανοίξει την πίστη και να λάβει. Πρέπει να ανοίξει την πίστη και να λάβει, να πάρει το δικαίωμα στο πνεύμα, στη θεραπεία, στη σοφία, στην ευλογία, γιατί ο Σταυρός τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται απλά να προσκυνήσουμε αυτό το έργο, να το δεχτούμε με το πνεύμα μας, να το λάβουμε πνευματικά και να παίρνουμε από αυτό που έχει. Ο Σταυρός είναι ο πλούτος του Θεού. Εκεί αναπαύθηκε όλη η χάρη του Θεού. Και εμείς να δούμε πνευματικά. Και το να ζούμε το Σταυρό σημαίνει η μέρα και η νύχτα να έχουμε σταυρωμένη ζωή. Τι σημαίνει σταυρωμένη ζωή? Αφιερωμένη ζωή. Μια ζωή που αγαπάει τον Κύριο και δεν αγαπάει ό,τι δεν θέλει ο Θεός. Αυτό δεν το αγαπάει. Αλλά αγαπάει μόνο το θέλημα του Θεού. Και επειδή είμαστε άνθρωποι ελληπείς, ο Θεός μας δίνει ιδιαίτερη χάρη. Γι' αυτό λέει, εγώ φεύγω εγώ Χριστός, θυμάστε τι είναι. Εγώ φεύγω και θα γίνετε μάρτυρές μου, λέει, θα έρθει το πνεύμα. Τι θα κάνουμε όταν έρθει το πνεύμα? Θα μαρτυρήσουμε τον Ιησού. Και ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ. Δηλαδή είμαστε μάρτυρες του Ιησού. Και το Άγιο Πνεύμα μας βοηθήσει να ομολογήσουμε τον Ιησού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι ο Παντοκράτορας Θεός. Ο Δημιουργός του Σύμπαντος και μας δίνει ιδιαίτερη χάρη και να μπορούμε να τη λαμβάνουμε απλά στη ζωή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο Θεός όταν μας δώσει το λόγο του πνευματικά μας τρέφει πνεύμα. Δεν είναι το να ξέρουμε γράμματα. Στην τάδε σελίδα λέει αυτά. Στην τάδε σελίδα λέει αυτά. Το θέμα είναι τι έχεις από τον Θεό μέσα σου. Αυτό δεν τα έχω. Και πώς μπορώ να έχω από τον Θεό όταν έχω απλή ταπεινή στάση. Κύριε, είμαι εδώ να μου δώσεις εσύ να λάβω. Και αρχίζει το πνεύμα και σε τρέφει. Αρχίζει το πνεύμα και σε μεγαλώνει. Αρχίζει το πνεύμα και σε οδηγεί. Αρχίζει το πνεύμα και σε κατευθύνει. Και μπορεί να είσαι οπουδήποτε στη ζωή σου, στη δουλειά σου, στα πάντα, και εκεί που είσαι ακριβώς σε αυτό το θαύμα θα γίνει στη ζωή σου. Την ώρα της ανάγκης, την ώρα της δυσκολίας, την ώρα του πειρασμού, το Άγιο Πνεύμα θα σου δώσει τον Λόγο του Θεού. Και αυτός ο Λόγος θα σε διαφυλάξει, θα σε δικαιώσει, θα σου δώσει νίκη στον κόσμο, θα σου δώσει διέξοδο από την κατάσταση, γιατί το Άγιο Πνεύμα ενεργεί θαύματα στη ζωή μας, καθώς απλά το δεχόμαστε. Και έχουμε ανάγκη μέρα και νύχτα τη θαυματουργική χάρη του Θεού να έρχεται απλά στη ζωή. Τι πρέπει να κάνουμε? Απλά να έχουμε αφιερωμένη ζωή. Να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Πολλές φορές ο Θεός μας αφήνει και φτάνουμε στα άκρα. Και λες τώρα χάθηκα. Και ξαφνικά έρχεται ένα χέρι σε πιάει, άφησε χρήμα. Γιατί δεν μπορείς να χαθείς, γιατί κάθε ένας λέει που πιστεύει σε μένα δεν τροπιάζει. Ο Θεός είναι πιστός με τον εαυτό του. Είναι πιστός με τη διαθήκη του. Και μας κάλεσε για να είναι κοντά. Δεν μας κάλεσε για να μας αφήσει να βουλιάξουμε στον κόσμο. Η πίστη δεν πεθαίνει. Η πίστη δεν βουλιάζει. Η πίστη δεν απογοητεύει. Η πίστη δεν αποτυχαίνει. Δόθηκε από τον Θεό για να πετύχει. Είναι κάτι που δόθηκε από τον Θεό για να πετύχει στη ζωή μας. Αρκεί να αφήσουμε την πίστη να δουλέψει. Πώς αφήνουμε την πίστη να δουλέψει? Καθώς κοιτάμε στον Θεό. Καθώς αγαπάμε τον Θεό. Και η πίστη θα μας πάει στο θέλημα, στο σχέδιο και στην ευλογία του Θεού και θα χαρούμε και θα χορτάσουμε πραγματικά από τον πλούτο, την ευλογία και την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν χρειάζεται να είσαι στην έρημο για να κάνει ο Κύριος το θαύμα, γιατί η έρημο είναι ο κόσμος που ζούμε. Ο κόσμος είναι έρημο. Και κάθε μέρα ζούμε στην έρημο του κόσμου, γιατί ο κόσμος είναι στην αμαρτία. Και αυτό το πνεύμα είναι κοντά για να σου φέρει θαύματα στη ζωή σου. Θαύματα διεξόδου. Θαύματα οδηγίας. Θαύματα σοφίας, θαύματα θεραπείας, είναι κοντά μας. Να μας δώσει νίκη, γι' αυτό λέω εγώ νίκησα τον κόσμο λόγος τους. Πώς θα έχουμε νίκη, καθώς έχουμε αφιερωμένη ζωή, για να μπορεί ο Θεός να λέει εγώ είμαι με τη μέρη, εγώ είμαι με τον Χρήστο, εγώ είμαι με τον Γιάννη, γιατί ακολουθούν τη ροή μου. Και όταν ο Θεός είναι με κάτι, τι μπορεί να σταματήσει με αυτό το τίποτα. Αρκεί να αφήσουμε το χρυσάφι που είναι κοντά μας να αρχίσει να ρέει. Δηλαδή να κάνουμε στην άκρη για να κινηθεί ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε Κύριε, εγώ σταματάω, κινήσου εσύ. Γιατί όταν εγώ κινούμε, σταματάει ο Θεός. Όταν εγώ κινούμε, σου λέει ο Θεός, άστο να δούμε τι θα κάνεις. Δεν μπορούν να πάνε και τα δύο μαζί. Εγώ κάνω στην άκρη και το μυστικό, το πιο δύσκολο αυτό είναι, το πιο δύσκολο. Να αφήνεις τον Θεό να κινήσει.
είναι το πιο δύσκολο. Γιατί έχει μάθει ο άνθρωπος να προσπαθεί. Γιατί η ζωή μακριά από τον Θεό είναι ζωή προσπάθειας. Ενώ με τον Θεό είναι ζωή που ακολουθείς τον Θεό. Έτσι απλά. Εκείνος πορεύεται και εσύ τον ακολουθείς. Εγώ κάνω στην άκρη και η πίστη εργάζεται. Αυτό είναι το μυστικό. Να αφήνουμε απλά τον Θεό να μας οδηγεί. Και όταν μας οδηγεί ο Θεός, δεν μας οδηγεί ποτέ στην αποτυχία. Δεν χρειάζεται εμείς να κρατήσουμε τον γύρο και εκείνος ξέρει απλά να το κάνει καλά. Το κάνει σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είναι πιστός, είναι απλός. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αρκεί να βρούμε ιδιαίτερη χάρη. Και μόνο, το είπα, μόνο η θύρα σε βάζει τη βασιλεία. Και είναι η θύρα, είναι το έργο τη. Εγώ είμαι ο βαπτίζω με πνεύματα γύρω. Σε πιάνει ο κύριος και σε βουτάει στην πισίνα του Θεού. Και όταν μπαίνει στην πισίνα του Θεού, καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεσαι. Αλλάζει. Μεταμορφώνεσαι. Γιατί είναι μια πισίνα που έχει νερό ευλογία. Ποιο σε βάζει στην πισίνα, είναι το έργο του. Δεν μπορείς να μπει στη βασιλεία του Θεού χωρίς ιδιαίτερη κοινωνία με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, φέρτε σε μένα, λέει τα ψωμάκια και τα ψάρια. Όταν όλα πηγαίνουν στον Χριστό ζουν. Όταν όλα πηγαίνουν στον Χριστό ζουν, φέρτε τα σε μένα. Και καθώς τα πήρε ο Ιησούς στα χέρια του, έγινε το θαύμα. Και πού είναι σήμερα ο Χριστός, είναι στα παιδιά που τον αγαπάνε μέσα τους. Καθώς ο Λόγος κατοικεί μέσα και μπορεί να κάνει υπερφυσικά θαύματα ευλογία στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα ψάχνουμε να λύνουμε στον Κύριο. Θα τον ευχαριστήσουμε και μετά να κάνουμε αυτή η αιχειρονομία.